ενώ η ελληνική αποτρεπτική ισχύς μαζί με την μεγάλη διπλωματική κίνηση της ελληνικής κυβερνήσεως και το αραγές εσωτερικό μέτωπο σταμάτησαν τη μεγάλη πρόκληση που ετοίμαζε η Άγκυρα. Βέβαια δεν πρέπει να ησυχάζουμε, είναι προσωρινή αυτή η οπισθοχώρηση της Τουρκίας. Η Τουρκία συνεχίζει να στέλνει βαριά οπλικά συστήματα και συγκεκριμένα πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων στη Λιβύη. Συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο την παραβίαση του εμπάργου όπλων που έχει επιβληθεί στη βορειοαφρικανική χώρα. Συγκεκριμένα στέλνει πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων TAF-122 τουρκικής κατασκευής. Το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα έχει εμβέλεια 40 χιλιόμετρων μαζί με αυτοκινούμενα πυροβόλα TAF-155 τα οποία κάνει συμπαραγωγή η αναθεωρητική δύναμη με την Κορέα. Όλα αυτά φυσικά τα στέλνει για να χτυπήσει τη Σύρτη και την Αλτζούφρα. Αναμένουμε την απάντηση της Αιγύπτου και του Εθνικού Λιβικού Στρατού. Την ίδια ώρα ο Ιμπραήμ Καλίν μας λέει ότι δεν έχουμε σχέση με τους αρχαίους μας προγόνους. Δείτε το άκρος διαφωτιστικό βίντεο στην κάρτα που θα εμφανιστεί για να δείτε το μέγεθος του παραλογισμού που διακατέχει τους ηθήνοντες της Άγκυρας. Εκτός από τα πυραυλικά συστήματα και το πυροβολικό που έστειλε στη Λιβύη, έχει στείλει, όπως έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το κανάλι, και χιλιάδες Σύριους μισθοφόρους φανατικούς στη Βόρεια Αφρική. 400 έστειλε μόνο την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας έτσι τον αριθμό των 16.500, σύμφωνα με το διευθυντή του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν. Κρίνοντας από τον αριθμό των μαχητών και τα οπλικά συστήματα που συγκεντρώνει η Άγκυρα, υποθέτουμε ότι σχεδιάζει γενική επίθεση εναντίον του Εθνικού Λιβικού Στρατού. Διαβάζοντας τις κινήσεις των υπόλοιπων μεγάλων και περιφερειακών παικτών, συμπεραίνουμε ότι μόνο η Ρωσία μπορεί να σταματήσει αυτή την επίθεση που ετοιμάζει η Άγκυρα. Ο Υπουργός των Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνημένη διαδικασία έναρξης διαλόγου με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, μόνο συζητήσεις, ενώ επεσήμανε ότι η Ελλάς είναι ανοιχτή στο διάλογο, όχι όμως επί παντός επιστητού, για να συνεχίσει ότι δεν συζητάμε υπό το κράτος απειλών ούτε υπό το κράτος προθεσμιών. Εμείς λέμε από αυτό το κανάλι ότι η μόνη συζήτηση που μπορεί να γίνει είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και τίποτε άλλο. Εάν ήταν να γίνει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, αυτή θα έπρεπε να είναι ο μη σεβασμός από την πλευρά της Τουρκίας της αυτονομίας Ήμβρου και Τενέδου, της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινουπόλεως, τα δικαιώματα των χριστιανών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Τουρκία, ο σεβασμός της Αγίας Σοφιάς ως εκκλησίας ή μουσείου, καθώς και των άλλων Ορθοδόξων μνημείων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, καθώς και στα κατεχόμενα, και φυσικά η άμεση απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο, η πάυση των απειλών ενάντια στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, ο πλήρης σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος,